Θέλω πρώτον να σας πω ότι αισθανόμαι βαθύτατη ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους της δικαιοσύνης που έκοψαν το νήμα και έκαναν την διαφορά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δικηγόρους μου, τον κύριο Ραγκούση και τον κύριο Παγουρόπουλο, οι οποίοι κατάφεραν με πολλές θυσίες αυτή τη στιγμή, αυτό το βράδυ, να εγκαταλείψω το κολαστήριο. Αυτό που θέλω να πω στο παιδί μου είναι να βγει σε μια κοινωνία λύκων, όπως λιοντάρι, τίποτα άλλο. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Σταμάτη? Σε λίγες ώρες, θα δείτε το λίγο, σε λίγα λεπτά. Σε λίγα λεπτά. Μόνο για αυτό περιμένατε. Τρία χρόνια περιμένατε. Τι να σας πω. Θέλω να εισπνεύσω το άρωμα και να περιμένει. Αφήστε να σας πω. Όσοι ευνοήθηκαν, κύριε Σταμάτη, σας εγκατέλειψαν? Γιατί πολλοί ευνοήθηκαν τον Άγιο. Ακούστε, δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω μόνο να σας πω ότι ευχαριστώ την δικαιοσύνη και τους δικηγόρους. Όσοι άνθρωποι μου στάθηκαν, όσοι δεν μου στάθηκαν και όσοι δεν με στήριξαν, ειλικρινά το μόνο που έχω να πω για αυτούς είναι ότι μου έκαναν καλό, γιατί τα κατάφερα μόνοι μου. Για Σταμάτη, πώς σχεδιάζετε την επόμενη σας μέρα? Αλλιώ. Προλάβατε να μιλήσετε με τον άντρα σας, είπατε? Έχω ανταλλάξει κάποιες κουβέντες. Σας ευχαριστώ. Μην ξεχνάτε ότι δεν ήμουν σε διακοπές, ήμουν στο ψυχιατρίο. Αν δεν πάω πολύ σημαντικά. Σας χαιρετώ. Εύχομαι μια καλή νύχτα. Μην ασχοληθείτε άλλο μαζί μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό να πούμε. Ένα λεπτό. Παιδιά, προσέξτε λίγο.